πράγματα. Ευελπιστούσε βέβαια και σε κάποια άλλα. Καλά το πήρε, εντάξει. Είναι θετικό το ότι το ποσό δεν είναι 1 εκατομμύριο που έλεγε η κυρία Καλλινοπούλη και είναι 250.000. Σε σχέση με την επιστροφή των χρημάτων από εδώ και στο εξής. Δεν την αρνηθήκαμε ποτέ εμείς αυτή. Και αυτό που είπαμε και στο δικαστήριο είναι πως με τον προηγούμενο δικηγόρο της κυρίας Γαλανοπούλου είχαμε κάνει και πολλές επαφές, είχαμε προτείνει στα έγγραφα που δώσαμε τα προσαγόμενα, ήταν και το mail προς τον δικηγόρο της που έλεγε με ποιο τρόπο θα καταβληθεί το ποσό. Αλλά οι απαιτήσεις από την άλλη πλευρά ήταν υπερβολικές για τις δικές του δυνατότητες. Διότι ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια είχε υποστεί μια οικονομική ζημία και δεν μπορούσε να το δώσει το ποσό με τον τρόπο που ζητούσε η κυρία Γαλανοπούλου. Δεν καταλάβουμε καλά το μετατί, 25.000 και 640, τι γίνεται. Αναγνωρίζει το δικαστήριο ότι υπάρχει το χρέος των 640.000. Δεν έχουμε δει καταρχήν την απόφαση για να δούμε την αιτιολογία του δικαστήριου για ποιο λόγο περιόρισε το ποσό στα 250. Εμείς ως δικηγόροι το εξηγούμε στο μυαλό μας, αλλά δεν έχουμε δει την απόφαση για να μπορούμε να το πούμε. Και όνομα και ιδιότητα. Παπαπέτρος Νικόλαος, δικηγόρος. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο το ιστορικό της υπόθεσης. Η μήνυση της κυρίας Γαλανοπούλου υπευλήθη για απάτη ποσού 1.040.000 ευρώ. Παραπέμφθηκε με βούλευμα για ποσό 640.000 με απαλλακτική πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως Πρωτοδικών που εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Επιμελητικών και τελικά καταδικάστηκε για απάτη ποσού 250.000. Αντιλαμβάνεσαι τις διαφοροποιήσεις. Επίσης, αθωώθηκε για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων. Κρίνοντας σε πρώτο επίπεδο την απόφαση, θα έλεγα ότι είναι μια απόφαση ισορροπιών και προσδοκιών. Προσδοκιών αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο στην κυρία Γαλανοπούλου για κάποιες διεκδικήσεις αστικές, ισορροπιών ικανοποιώντας, αν το θέλετε, και κάποιο αίσθημα κοινής γνώμης για μια δημοσιότητα αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μας που πήρε συγκεκριμένη υπόθεση. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για υπόθεση με αμοιβώς αστικά χαρακτηριστικά, για ιδιωτική διαφορά. Δεν αρνήθηκε ποτέ ο εντολέας μας ότι οφείλει κάποιο ποσό το οποίο πρέπει να επιστρέψει. Είναι άλλο ζήτημα όμως η ηθική διάσταση της υπόθεσης και η αστική διάσταση από τον ποινικό χαρακτήρα αυτής.